Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Τζάμπολ και πάλι μαζί σας και πάλι μαζί για να δούμε θέματα από την καλαθόσφαιρα. Είμαστε πλέον στα πρόθυρα να δούμε αν και εφόσον θα κατακτηθεί ο τίτλος από την ΑΕΚ. Να θυμίσουμε ότι ο Κεραυνός μείωσε στις νίκες με 2-1, κερδίζοντας την Τετάρτη στο Στρόβολο την ΑΕΚ. Πλέον η σειρά των αγώνων μεταφέρεται στην Λάρνακα. Θα έχουμε τον τέταρτο τελικό. Να δούμε αν κερδίσει η ομάδα της ΑΕΚ, ουσιαστικά κατακτά το πρωτάθλημα. Αν κερδίσει ο Κεραυνός, κάνει το break στην έδρα της ΑΕΚ. Πάμε για έναν τελευταίο πολύ μεγάλο τελικό. Όλα αυτά θα είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή. Θα ταξιδέψουμε μέχρι Λεμεσό να συναντήσουμε τον Ηρακλή τον Πιτάκα. Θα πάμε στην Πάφο να συναντήσουμε τον Δημήτρη Δελιχρήστο από τον Άτλαντα της Πάφου. Πρώτος όμως καλεσμένος μας, ένας άνθρωπος ο οποίος κοσμεί εδώ και πολλά χρόνια το άθλημα και το χώρο γενικότερα της καλαθόσφαιρας. Τώρα φυσικά τον έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Βρίσκεται στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στον Κατάρ. Στο Κατάρ. Φυσικά θα έχετε αντιληφθεί ότι μιλάμε για τον coach Γιαναρά, τον οποίον έχουμε μέσω Skype. Πάμε Κατάρ τώρα. Πολύτιμη η βοήθεια της τεχνολογίας. Καλησπέρα coach. Τι κάνεις, είσαι καλά? Μια χαρά είμαι, Πανίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και είναι χαρά μου να μοιραζόμαστε την κουβέντα σήμερα. Λοιπόν, για πες μας τώρα, ο προπονητής Γιαναράς τι κάνει, πώς περνάει τον χρόνο του? Είσαι στο Κατάρ, είσαι, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 4 χρόνια, 5 στο Κατάρ. Ναι, είναι πάνω από 4 χρόνια. Ξεκίνησα εδώ με την ομάδα του Κατάρ Sports Club, μετά συνέχισα με την εθνική ομάδα για 2 χρόνια. Mm-hmm. Φέτος επέστρεψα στο Qatar Sports Club, αλλά νομίζω ότι κάπου εδώ πλησιάζει να κλείσει ο κύκλος, οπότε πολύ πιθανό να επιστρέψω είτε στην Ευρώπη είτε στην Κύπρο. 5 χρόνια, σχεδόν 5 χρόνια, στο Κατάρ. Είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο να έχει διαφορετικές παραστάσεις, είτε επαγγελματικά είτε οτιδήποτε άλλο κάνει. Πώς ήταν αυτά τα 4,5-5 χρόνια στο Κατάρ, coach? Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό που λες. Πριν από το Κατάρ προηγήθηκε και η Τινησία. Πριν από αυτό είχαμε πολλά χρόνια την πορεία, ας πούμε, αν θες, στην Κύπρο είτε με τον Κεραυνό είτε με την Εθνική Ομάδα. Ναι. Οπότε, δόξα τω Θεώ, είμαι πλήρης από εικόνες και σε ψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο σε διεθνές, σε σωματιακό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι το να μπορέσω να προσθέσω άλλα 4-5 χρόνια εμπειρίας σε ένα διαφορετικό μπάσκετ, μόνο καλύτερο θα μπορούσε να με κάνει. Όπως σου είπα, το μπάσκετ εδώ είναι λίγο διαφορετικό, πιο κοντά στα αμερικάνικα πρότυπα, όχι τόσο στα ευρωπαϊκά. Δηλαδή, στους ανθρώπους εδώ και στις ομάδες αρέσει πιο πολύ το up-tempo game, να τρέχουν, να σου κάνουν πιο πολύ, αρκετές συνθήκες και καταστάσεις ένας-ένας. Προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ να παντρέψω λίγο τα δύο είδη αυτά, τα δύο κομμάτια, για να μπορέσω να δώσω κι εγώ με τη σειρά μου το δικό μου κομμάτι και να προσθέσω σε αυτό που λέγεται κατατιανό μπάσκετ. Άρα ουσιαστικά υπήρξε μία προσαρμογή τόσο δική σου στον τρόπο παιχνιδιού στο Κατάρ, αλλά και προσαρμογή και των ομάδων και της εθνικής ομάδος ασφαλώς και στα θέλω τα δικά σου. Ήταν εύκολο να γίνει αυτό το πάντρεμα στην προσαρμογή? Καθόλου εύκολο, γιατί όταν έρχεσαι και καλείς να αλλάξεις συνήθειες πολλών χρόνων, αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει χρόνο αρκετό, θέλει προσπάθεια από όλους και ξεκάθαρα υπάρχει και μια δυσπιστία. Έτσι, όταν κάποιοι έχουν συνηθίσει να κάνουν κάποια πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο για πολλά χρόνια, υπάρχει και μια δυσπιστία. Το γεγονός ότι από την πρώτη χρονιά μπορέσαμε να έχουμε επιτυχίες σε σωματιακό επίπεδο εδώ με την Qatar Club, νομίζω ήταν αυτό που μας έδωσε και το πράσινο φως και αν θες την πλήρη αποδοχή για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Όταν ανέλαβα την Qatar Club, η ομάδα είχε για πάρα πολλά χρόνια, αν θες, ήταν σε δυσμενή βαθμολογική θέση. Τερμάτισε στην 9η-10η θέση του πίνακα. Και με την πρώτη χρονιά μπορέσαμε να κατακτήσουμε τον κύπελο
και παίξαμε στο τελικό του πρωταθλήματος. Οπότε, αντιλαμβάνεσαι, η επιτυχία αυτή έκανε όλους και τους αθλητές αλλά και τους παράγοντες της ομάδας να πιστέψουν και να μου δώσουν το πράσινο φως να μπορέσω να κάνω αυτό που ήθελα με περισσότερη στήριξη για να κάνω την ομάδα να παίζει και να λειτουργεί και μέσα και έξω από τις γραμμές όπως εγώ θα ήθελα. Ναι, ασφαλώς μια επιτυχία βοηθάει πάρα πολύ και όταν έρχεται ουσιαστικά από το ξεκίνημα είναι κάτι, ένα σημαντικό εφόδιο για τον εκάστοτε προπονητή. Τώρα, coach, μας είπες νωρίτερα ότι ο κύκλος σου έκλεισε στο Κατάρ. Τι έχεις στο μυαλό σου, τι εξετάζεις, αν έχεις φυσικά προτάσεις ή αν δεν έχεις, θα μας το πεις εσύ. Και μια, αν θέλεις, υποσημείωση από κάτω, η Κύπρος είναι στο μυαλό σου. Η επιστροφή εννοώ προπονητικά στην Κύπρο. Να σου πω, έχουμε κάνει ήδη μια πρώτη συνάντηση με την ομάδα και οι άνθρωποι εδώ έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον για να ανανεώσουμε το συμβόλαιο. Αυτό που τους είπα εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος να ανανεώσω τη συνεργασία μου, αν και εκτιμώ και σέβομαι όλα όσα μου έχουν προσφέρει. Θεωρώ ότι, όπως ανέφερες, ήρθε κάπως το πλήρωμα του χρόνου. Νομίζω ότι μια επιστροφή μου στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο για μένα και προπονητικά, αλλά και ψυχολογικά θα έλεγα, γιατί το να αλλάζεις εικόνες και να βρεις τις καινούργιες προκλήσεις συνέχεια είναι αυτό που σε κρατάει σε εγρήγορση. Για να είμαι και ξεκάθαρος, στο προτάσεις δεν υπάρχουν, γιατί ξέρεις, εμείς οι προπονητές έχουμε και την τάση να λέμε ότι με το που θα γίνει μια κουβέντα και μια συζήτηση ότι έχουμε προτάσεις από παντού. Δεν ισχύει αυτό. Έχουν γίνει αρκετές κουβέντες με 2-3 ομάδες στην Ευρώπη από τώρα, οι οποίες θα συνεχιστούν, θεωρώ, μέσα στον επόμενο μήνα, όταν τα περισσότερα πρωταθλήματα έχουν τελειώσει. Θα έλεγα προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η Ευρώπη. Σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού μου είναι και η Κύπρος. Και θα έλεγα ότι η Κύπρος είναι πάνω και από το Κατάρ. Δηλαδή, εάν δεν ευωδώσει κάτι όσον αφορά την Ευρώπη, από το να συνεχίσω στο Κατάρ, νομίζω θα προτιμήσω να επιστρέψω στην Κύπρο. Ναι. Coach, να σε ρωτήσω, αν και εφόσον κατά τη διάρκεια είτε της φετινής χρονιάς είτε της περσινής, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα με τον κορονοϊό, είχες δεχθεί κάποιες προτάσεις για να αφήσεις το Κατάρ να επιστρέψεις είτε στην Κύπρο είτε στην Ευρώπη, κάποιες βολιδοσκοπήσεις ή τέλος πάντων κάποια επίσημη πρόταση? Ναι, υπήρχε συγκεκριμένα μία πρόταση επίσημη, δεν ήθελα να αναφέρω περισσότερες λεπτομέρειες, από Κύπρο, για να είμαι ειλικρινής, στη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Αλλά καταλαβαίνεις ότι είχα την ηθική δέσμευση πάνω απ' όλα να μείνω να τελειώσω τη σεζόν με την ομάδα μου. Και ευγενικά ευχαρίστησα τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούσα να αποδεκτώ. Πέρα από αυτό, υπήρχε. Μόλις ξεκίνησε η σεζόν εδώ στο Κατάρ, υπήρχε μια αρκετά προχωρημένη κουβέντα με Κίνα. Δυστυχώς ο κορονοϊός μας ανέτρεψε τα σχέδια, που αυτό θα ήταν πραγματικά, θεωρώ, μια πολύ μεγάλη επιτυχία και προσωπική, αλλά και για τον κυπριακό μπάσκετ, να μπορέσει ένας προπονητής να δουλέψει στην Κίνα. Ευελπιστώ ότι στο μέλλον ξανά αυτή η πόρτα θα είναι ανοιχτή. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς για να μας λες ότι έχεις σαν εναλλακτική λύση και εξετάζεις και την Κύπρο, πιθανόν να περιμένεις από την ίδια ομάδα ή τέλος πάντων από εκείνη την ομάδα που σε προσέγγισε κάτι περισσότερο στη φετινή χρονιά. Καλά, δεν θα ήθελα να δεσμεύσω κάποιον. Όχι. Απλά λέω χάρη συζήτησης ότι προφανώς και κάτι θα έχεις αφήσει την πόρτα ανοιχτή, εννοώ με εκείνη την ομάδα που σε προσέγγισε. Ξεκάθαρα. Και θεωρώ ότι αν τελικά επιστρέψω στην Κύπρο, νομίζω ότι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον. Άλλωστε, τόσα χρόνια στην Κύπρο, μόνο δεν θα αναφερθώ καθόλου στο κομμάτι επιτυχιών ή οτιδήποτε, αλλά σίγουρα έχω να κρατήσω μόνο πολύ καλές και φιλικές σχέσεις με όλους τους συνεργάτες. Πιο σημαντικό. Οπότε ναι, ακριβώς, θεωρώ είναι το πιο σημαντικό. Coach, τώρα δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι παρακολουθείς το κυπριακό μπάσκετ, έτσι, ενημερώνεσαι, ξέρεις και το τι συμβαίνει, αλλά και γενικότερα το τι παίζεται. Ναι, έχω και πέρα από το ενδιαφέρον που υπάρχει. Ναι, είναι και ο γιος. Άλλος, έχω και προσωπικό ενδιαφέρον. Σωστό.
Για ναι, να ναι, σωστό, σωστό. Περισσότερο άγχος από ότι όταν αγωνίζομαι εγώ σε οποιοδήποτε επίπεδο. Οπότε ναι, παρακολουθώ τα πράγματα. Μάλιστα. Για πες μας, ποια είναι η άποψή σου για, το, για τους τελικούς ΑΕΚ Κεραυνός ή Κεραυνός ΑΕΚ όπως θέλεις. Θεωρώ ότι είναι το ζευγάρι, το δίκαιο ζευγάρι αν θες, αυτή τη στιγμή στον τελικό. Οι καλύτερες ομάδες της ναι. Κύπρου και σε διάρκεια της σεζόν, αλλά και σε αποτελέσματα και σε μπάσκετ και σε ποιότητα. Νομίζω ότι έχουν το υλικό, έχουν τα ρόστερα να μπορέσουν να προσφέρουν ψηλό επίπεδο θέαμα, παρόλο που έχουν μειωθεί οι ξένοι στην Κύπρο, τα παιδιά που βρίσκονται στις δύο αυτές ομάδες και όχι μόνο στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Πιστεύω ότι ο Κεραυνός έχει πληρέστερο ρόστερ. Αυτή τη στιγμή είναι πιο γεμάτος νομίζω σε όλες τις θέσεις. Πέρα από το ότι ακούγεται συχνά πυκνά ότι η ΑΕΚ υπερτερεί στους ψηλούς κτλ. Θεωρώ ότι δεν υστερεί καθόλου ο Κεραυνός σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα βραδιάς. Βλέπουμε τώρα παιδί να κερδίζει η ΑΕΚ με 20, το άλλο Κεραυνός με 20. Νομίζω είναι θέμα βραδιάς, συγκέντρωσης και αν θες ψυχικής και πνευματικής ετοιμότητας σε κάθε παιχνίδι. Coach, να σε ρωτήσω κάτι όσον αφορά την φετινή χρονιά, γιατί επαναλαμβάνω, παρακολουθείς το πρωτάθλημα μας. Πώς κρίνεις την κίνηση της Ομοσπονδίας να μειώσει τους ξένους και ταυτόχρονα με την μείωση των ξένων να δοθεί περισσότερος χρόνος στους Κύπριους καλαθοσφαιριστές, αν μη τι άλλο, όχι να βγουν μπροστά, γιατί εντάξει, οι ξένοι πάλι είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές, αλλά αν μη τι άλλο, να φανούν, να πάρουν χρόνο, να πάρουν λεπτά και να φανεί ότι και στην Κύπρο υπάρχει το ταλέντο. Υπάρχουν δύο όψεις αυτό το νόμισμα. Θα ξεκινήσω από τα θετικά, τα οποία είναι το γεγονός ότι μειώθηκαν οι ξένοι, δίνει όντως τη δυνατότητα σε νέα παιδιά και να βγουν μπροστά αναδιαστήματα, αλλά να πάρουν χρόνο κυρίως και να ζυμωθούν σε συνθήκες αγώνα, που είναι το πιο σημαντικό για έναν αθλητή, γιατί η καλύτερη προπόνηση είναι ο αγώνας. Έτσι, ό,τι και να λέμε, αν δεν μπεις σε συνθήκες παιχνιδιού, να μπορέσεις να νιώσεις την πίεση και όλο αυτό, όση προπόνηση και να κάνεις, δεν είναι αρκετή. Το δεύτερο κομμάτι θετικό είναι ότι φέτος, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, είδαμε πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή δεν υπήρχε η διαφορά των 20-30 πόντων σε παιχνίδια, τουλάχιστον σε αρκετά παιχνίδια, σε πολύ λίγα ίσως. Είδαμε ομάδες όπως η Πάφος να βγαίνει μπροστά να κερδίζει παιχνίδια, είδαμε ντέρπι ανάμεσα σε όλες τις ομάδες, είδαμε το Παραλίμνη να τερματίζει στην τρίτη θέση. Οπότε είχαμε ένα έτσι όμορφο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε όλα τα επίπεδα. Είδαμε παράλληλα και την Ομόνια, απλά να βάλω μια παρένθεση, είδαμε παράλληλα και την Ομόνια να βγαίνουν μπροστά οι Κύπροι, μαζί με τους ξένους ασφαλώς, να βγαίνουν μπροστά οι Κύπροι νεαροί και η Ομόνια να πετυχαίνει πράγματα. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα και να κάνει πολύ καλά αποτελέσματα και να κάνει και πολύ μεγάλες νίκες. Κάνει πολύ μεγάλες νίκες. Γι' αυτό λέω ότι δεν έμπαινες φέτος σε κανένα παιχνίδι, λέγοντας ότι ξεκάθαρα η μία ή η άλλη ομάδα θα κερδίσει. Άρα αυτό ήταν κάτι πολύ θετικό και για τους αθλητές για να παίζουν κλειστά παιχνίδια αλλά και για τον κόσμο να βλέπει συναρπαστικούς αγώνες. Απ' την άλλη εγώ θα θέλω να σταθώ και λίγο στο κομμάτι των παιχτών. Ναι. Θα πρέπει όλα τα νέα παιδιά, επειδή αντιλαμβάνεσαι έχω και εγώ παιδιά που παίζουν μπάσκετ. Σωστό, ναι. Και ίσως να είμαι ο πιο αυστηρός κριτής και σαν πατέρα και σαν προπονητής, αν θες. Θα πρέπει όλα αυτά τα παιδιά να μην θεωρήσουν δεδομένο πλέον το ότι έχουμε τη θέση μας, έχουμε το χρόνο μας στις ομάδες, αλλά να το θεωρήσουν σαν έξτρα υποχρέωση ότι θα πρέπει να βγουν μπροστά, θα πρέπει να δουλέψουν περισσότερο, θα πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο για να μπορέσουν να σταθούν αντάξει του οποιοδήποτε ξένου θα μπορούσε να έχει έρθει στη θέση τους. Έτσι, και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουν να προοδεύουν, να εξελίσσονται και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και την εθνική μας ομάδα που είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο αν θες από όλα. Σωστό. Να βλέπουμε και την εθνική μας ομάδα να επιστρέφει σε επιτυχίες και να στηρίζεται ξανά στα νέα αυτά παιδιά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, coach. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα την οποία κάναμε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πότε επιστρέφεις Κύπρο?
Θεωρώ, αν όλα πάνε καλά μέσα στον επόμενο μήνα, ότι σίγουρα θα είμαι για διακοπές και από εκεί πέρα θα δούμε. Μάλιστα. Ανανεωνούμε το ραντεβού μας με την επιστροφή σου στην Κύπρο, να σε έχουμε εδώ κοντά μας να μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα που αφορούν όχι μόνο το κυπριακό μπάσκετ, αλλά και γενικότερα τις εικόνες που έχεις αποκομίσει από το Κατάρ, γενικότερα από την Τινησία και από την παρουσία σου στο εξωτερικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία να σου ευχηθώ και να σου ευχηθώ επίσης κάθε καλή απόφαση. Να είσαι καλά, φίλε Πανίκο. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή να τα πούμε σήμερα και θα πω είστε επανειδή. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον Παναγιώτη Γιαναρά, ένας άνθρωπος ο οποίος το όνομά του είναι συνυφασμένο με το κυπριακό μπάσκετ, πολλές επιτυχίες και με την εθνική και με, και με τον Κεραυνό. Τώρα κάνει καριέρα διεθνή. Ας ελπίσουμε ότι σε κάποια στιγμή θα αποφασίσει και θα πάρει την καλύτερη απόφαση και για τον ίδιο, ίσως και γιατί όχι να επιστρέψει στην Κύπρο. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε πηγαίνοντας Λεμεσό.